Κύριε Υπουργέ, όπως γνωρίζετε, στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι εργάζονται 3.500 εργαζόμενοι σε 875 δομές και προσφέρουν κοινωνική στήριξη και βοήθεια σε πάνω από 100.000 συνανθρώπους μας που εντάσσονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως είναι ΑΜΕΑ, υπερήλικες και άλλοι. Η αναγκαιότητα αυτού του προγράμματος δεν αμφισβητείται. Όμως, κάθε χρόνο είναι στον αέρα. Η χρηματοδότησή του είναι λειψή και διατηρείται με συνεχείς παρατάσεις. Με το νόμο 4583 του 18, το άρθρο 91, δρομολογήθηκε η διαδικασία για την ένταξη του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ πρώτου βαθμού. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 91, οι εργαζόμενοι στο βοήθεια στο σπίτι συνεχίζουν να εργάζονται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που έχουν παραταθεί μέχρι 31/12 του 19. Προβλέπεται οι εν λόγω εργαζόμενοι να συνεχίσουν να απασχολούνται μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων στις οργανικές θέσεις. Όμως, κύριε Υπουργέ, βρισκόμαστε λίγους μήνες πριν το τέλος του έτους του 19 και ακόμα δεν έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός, πράγμα που δημιουργεί δικαιολογημένα ανησυχία στους εργαζόμενους και όχι μόνο. Γι' αυτό ερωτάστε τι προτίθεστε να κάνετε ώστε έγκαιρα να πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός πρόληψης και τι μέτρα θα ληφθούν προκειμένου να μην βρεθούν οι εργαζόμενοι τελευταία στιγμή χωρίς ενεργή σύμβαση και χωρίς νομοθετικό πλαίσιο για τη μισθοδοσία τους. Περιμένουμε την απάντησή σας.